Η έκθεση θα μείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη. Μιλάμε για μια κινητή έκθεση που θα πάει και στους υπόλοιπους δήμους που προείπατε ορθώς προηγουμένως, που έχουμε στενή συνεργασία και υλοποιήσαμε τη συγκεκριμένη φωτογραφική δράση. Οι ώρες λειτουργίας έκθεσης είναι καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ενώ την Τετάρτη, η μέρα που θα πέσει η αυλία της έκθεσης και την πόλη του Ηρακλείου, οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Για το Ηράκλειο, εκείνο το πλαίσιο το οποίο φωτογράφησαν οι ερασιτέχνες, καλλιτέχνες, είναι ποιο? Είναι η παλιά πόλη, είναι τα τείχη, είναι τι? Ωραία, καταρχάς συνολικά η έκθεση, λίγα λόγια για την έκθεση πριν μπούμε λίγο στην πόλη του Ηρακλείου. Η ομαδική φωτογραφική έκθεση εξερευνώντας τις πόλεις είναι μια φωτογραφική δράση που διοργανώνεται το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και εντάσσει στο πλαίσιο του ενταξιακού προγράμματος Ήλιος, το οποίο είναι ένα εθνικό πιλωτικό πρόγραμμα που απευθύνει τις αναγνωρισμένες πρόσφυγες και υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους συνεργάτες τους. Δηλαδή, επί παραδείγματι, εδώ στην Κρήτη, συνεργάτης του προγράμματος είναι ο Πλοηγός, η αναπτυξιακή εταιρεία Πλοηγός. Το πρόγραμμα Ήλιος έχει την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση, η έκθεση φιλοξενεί έργα 38 ερασιτεχνών φωτογράφων και έχουν τραβηχθεί όλοι οι δήμοι που είπατε πιο πριν: η Αθήνα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννη, η Κατέρνη, η Λιβαδιά, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Κάθε τώρα δήμος, κάθε πόλη είχε τη δικιά της ταυτότητα, που έτσι η μεικτή φωτογραφική ομάδα αποτελούμενη από μετανάστες και Έλληνες επέλεξε τη θεματική, μια κεντρική θεματική στην οποία θα φωτογραφίσει με το δικό της φωτογραφικό φακό για να προάγει τα δικά της κοινωνικά μηνύματα. Πιο συγκεκριμένα για την πόλη του Ηρακλείου επιλέγησαν τα ενετικά τείχη ως κεντρική θεματική, που πάνω εκεί οι ερασιτέχνες φωτογράφοι μας με το δικό τους φωτογραφικό φακό ήθελαν να αποδώσουν τι βλέπουν πάνω στα ενετικά τείχη. Ο κάθε δηλαδή φωτογράφος, αν ουστείτε να δείτε την έκθεση, έχει από κάτω από κάθε φωτογραφία του εκάστοτε φωτογράφου, έχει και την αντίστοιχη λεζάντα, που πάνω εκεί λέει το σκεπτικό του και την προσωπική του αντίληψη, πώς του φαίνονται τα ενετικά τείχη και τι μηνύματα θέλει να περάσει διαμέσου της φωτογραφίας. Δηλαδή υπάρχουν και κοινωνικό περιεχόμενο πάνω στην εκάστοτε φωτογραφία. Μάλιστα, ένα φωτογραφικό ταξίδι, σαφέστατα με πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων αυτών και στις περιοχές, στους δήμους, στις πόλεις όπου ζούσαν και όπου συνεχίζουν να ζουν. Είναι τα δικά τους τα μάτια ουσιαστικά για το πώς βλέπουν αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα στην πόλη μας, έτσι. Σαφώς, κυρία Δουλγεράκη, πολύ σωστή παρατήρηση και γι' αυτό αξίζει πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ το σταθμό σας που έχει προβάλλει προς όλα τα μέσα τα οποία έχει, τα ραδιόφωνο, τηλεόραση, συγκεκριμένα σε έκθεση, είναι να έρθει η κάτοικοι του Ηρακλείου να την απολαύσουν. Είναι μια ξεχωριστή μοναδική έκθεση και αποτελεί τιμή και για το Δήμο μας που φιλοξενείται αυτή η έκθεση. Δεν αναφέραμε όμως τον τόπο στον οποίο φιλοξενείται, κακώς. Ο τόπος είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν επιλέγει τυχαία το υποθέτρο Μάνος Χατζηδάκης, δεν επιλέγει τυχαία η τοποθεσία, γιατί είναι πάνω στα ενετικά τείχη. Άρα έχουμε την κεντρική θεματική, τα ενετικά τείχη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενείται και η έκθεση στα ενετικά τείχη. Άρα υπάρχει διπλή χαρά σε εμάς που καταφέραμε να γίνει εκεί η φιλοξενία. Και γι' αυτό το σημείο αξίζει να ένα δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμο Ηρακλείου, που από την πρώτη στιγμή θέλησε να υποστηρίξει την έκθεση και με προσωπική πρωτοβουλία και του Δημάρχου η έκθεση πήγε στα ενετικά τείχη. Τηρούμε όλα τα μέτρα για τον COVID-19 που υπάρχουν, δηλαδή θα έχουμε μάσκες αντισηπτικά, άρα μη φοβάται ο κόσμος να έρθει να απολαύσει αυτή την έκθεση. Και ο εκθεσιακός χώρος δίνει και μια άλλη δυναμική. Να δει με τα μάτια των προσφύγων πώς φαίνεται η πόλη μας. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Έτσι, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Κύριε Κουκουλάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλό σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θέλαμε να αναφέρουμε ότι όσοι δεν μπορούν να έρθουν στην έκθεσή μας, θα μπορούν μέσω του διαδικτύου να πατήσουν σε μια μηχανή αναζήτηση εξερευνώντας τις πόλεις Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και θα τους μεταφέρει στο site μας, το οποίο λέγεται Exploring Our Cities, που σημαίνει εξερευνώντας τις πόλεις μας. Δηλαδή, αν πατήσουμε κατευθείαν exploringourcities.com,
θα μεταφερθούν στην έκθεση. Υπάρχει μια ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που πάνω εκεί θα δουν όλα τα έργα, μεταξύ των οποίων και για την πόλη του Ηρακλείου. Άρα προσφέρουμε και αυτή τη δυνατότητα για όποιον ενδεχομένως δεν μπορεί να έρθει έως την Τετάρτη 14 Ιουλίου να την απολαύσει την έκθεση εκεί, και σκοπός είναι να τη διαδώσει και ακόμα περισσότερο.